Να πάμε τώρα στη δεύτερη περικοπή. Μια άλλη περικοπή που εφέτος το 2017 η Εκκλησία μας δεν τη διάβασε είναι στο 12ο κεφάλαιο 1ης Κορινθίους Επιστολή στίχη 27-31 και από το 13ο κεφάλαιο στίχη 1-8. «Εμείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μεν έθετο Θεός εν την Εκκλησία, πρώτον Αποστόλος, δεύτερο Προφήτας, τρίτον Δασκάλος, είπατε δυνάμεις, ή τα χαρίσματα αιμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχουσαν αιμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούς, μη πάντες δερμονεύωση. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε με έχω γέγονα χαλκό ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων, και εάν έχω προφητεία και δω τα μυστήρια πάντα, και πάσαν την πτήση, και αν γνώσιν, και εάν έχω πάσαν, και πάσαν την πίστη, ώστε όρη με τη στάνη, αγάπη δε με έχω οδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσουμε, αγάπη δε με έχω οδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασιμονεί, ου ζητεί τα ευθείες, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό. Ου χαίρει επί τη αδικία, σι χαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσονται. Εδώ, σε αυτή την περικοπή, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Παύλος εδώ στους Κορινθίους γράφει ότι εμείς οι πιστοί είμαστε σώμα του Χριστού και υπάρχουν διάφορα μέλη, δηλαδή χαρίσματα. Και εδώ ο Παύλος λέγει ότι τα χαρίσματα που είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας τα έδωσε ο Θεός Πατέρας. Αλλού όμως, όπως στο 4ο κεφάλαιο Εφεσίους Επιστολή στίχη 11-12, εκεί λέγει ο Παύλος ότι τα χαρίσματα στην Εκκλησία τα έδωσε ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει και αυτός μεν έδωκε, δηλαδή ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε Ποιμένας και Δασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν το σώματος του Χριστού. Ενώ εδώ στους Κορινθίους λέγει ότι τα χαρίσματα τα έδωσε ο Θεός Πατέρας. Στους Εφεσίους λέγει τα έδωσε ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Αλλού όμως βλέπουμε όπως στο 20ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων και 28 στίχο τους επισκόπους της Εφέσου τους έδωσε στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ανάμεσα στα άλλα είπε και τους εξής λόγους στους επισκόπους της Εφέσου. Προσέχετε ον εαυτής και παντί το ποιμνείο ενώ εμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπος ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού υπερπίσατο δε του ιδίου αίματος. Να προσέχετε λίγο Παύλος στους επισκόπους της Εφέσου στον εαυτό σας και σε ολόκληρο το ποιμνείο που εσάς το Πνεύμα το Άγιον σας ετοποθέτησε επισκόπος να ποιμάνετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού την οποία την εκτίσατο δε του αίματος του. Και με αυτά τα χωρία που αναφέρει εδώ ο Παύλος και άλλα πολλά που αναφέρει η Αγία Γραφή μας αποδεικνύει τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό αγαπητοί Απόστολοι, ορθώς, ορθότατα οι πατέρες της Εκκλησίας μας στας δύο πρώτους συνόδους έγραψαν το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, σύμφωνα επάνω με τα χωρία της Αγίας Γραφής. Τέλος, ο ίδιος ο Χριστός, στο 28ο κεφάλαιο, κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, 19 στίχο, μας διδάσκει μάλλον εκεί τους Αποστόλους, να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και να τους βαπτίζουν στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Τους είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
δεν λέγει εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του, του Υιού, ούτε εις τα ονόματα, αλλά σε ένα όνομα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει και μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός της Βίβλου ονομάζεται, το όνομα του Θεού της Βίβλου ονομάζεται Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι εδώ ο Παύλος μιλά για τα χαρίσματα που είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Στο 31 στίχο λέει: «Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και την καθυπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμι». Να ζητάτε, λέει ο Παύλος, τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα χαρίσματα να αποκτήσετε. Και εγώ, σαν Απόστολος του Χριστού, λέει ο Παύλος, που είμαι, σας δίνω ποιο δρόμο ως χάρισμα που πρέπει να επιδιώκετε να αποκτήσετε. Και στο 13ο κεφάλαιο είναι ο ύμνος της αγάπης. Εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής: «Εάν μπορώ να μιλήσω όλες τις γλώσσες του κόσμου», πώς είναι, 1500, 2000, παραπάνω, όλες αυτές τις γλώσσες μπορώ να τις μιλήσω. «Εάν όμως», λέει ο Παύλος, «μπορώ ακόμα να μιλήσω και τη γλώσσα που μιλάνε οι άγγελοι στον ουρανό, εάν δεν έχω την αγάπη, δεν αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, μοιάζω σαν ένα γκαζοτινικέ που το χτυπάνε οι άνθρωποι και βοήζει, και σαν ένα μουσικό όργανο που δεν δίνει τη σημασία της φωνής. Και αν ακόμα», λέει ο Παύλος, «θα έχω χαρίσματα προφητείας, θα προφητεύω και θα γίνω όλη τη γνώση. Και εάν ακόμα έχω μεγάλη πίστη, ώστε με την πίστη μου να γκρεμίσω όρη και βολά, εάν έχω όμως, δεν έχω την αγάπη, τίποτα δεν έχω. Και αν ακόμα θα δώσω», λέει ο Παύλος, «την περιουσία μου να θρέψω τους φτωχούς, και αν θα παραδώσω το σώμα μου να καεί, εάν δεν έχω την αγάπη, τίποτα δεν με ωφελεί». Και ενώ μέχρι εδώ ο Παύλος λέγει, ό,τι και να έχω, αν δεν έχω την αγάπη, τίποτα δεν με ωφελεί. Και στη συνέχεια ο Παύλος γράφει για να δείξει πόσο μεγάλο αξία έχει η αγάπη, που είναι ρίζα όλων των αγαθών, και γράφει όλα τα καλά που προέρχονται από την αγάπη, και τελειώνει την περικοπή με τους εξής λόγους ο Παύλος: «Η αγάπη ποτέ, μα ποτέ δεν χάνει την αξία της, ποτέ δεν πέφτει. Είτε προφητεί είναι, είτε γλωσσολαλία είναι, είτε γνώσεις είναι, όλα αυτά μια μέρα θα σβήσουν, θα πάψουν, θα καταργηθούν. Η αγάπη όμως δεν θα σβήσει, δεν θα πάψει, αλλά θα έχει την αξία της». Γιατί, αγαπητοί Απόστολε, εδώ ο Παύλος λέγει ότι όλες οι προφητείες, γλωσσολαλίες, γνώσεις, μια μέρα θα σβήσουν, θα πάψουν, θα καταργηθούν, η αγάπη όμως δεν θα πάψει, αλλά θα έχει την αξία της. Να γιατί. Διότι τα πνευματικά μάτια του Αποστόλου Παύλου δεν κοιτάνε εδώ στη γη, τα σαλιγκάρια και τα μυρμήγκια, αλλά κοιτάνε πάνω στον ουρανό, στα άστρα του ουρανού, εκεί που είναι ο Θεός. Και λέγει ο Παύλος, για να πάμε εκεί που είναι ο Θεός, πρέπει να κάνουμε καλά έργα. Και για να κάνουμε καλά έργα, πρέπει να έχουμε την αγάπη. Ότι μόνο με την αγάπη θα κάνω καλά έργα. Ότι τα έργα θα είναι σε θέση ή να με δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Καθώς και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο Αποκαλύψεως 13 στίχο λέει: «Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποδενίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετά αυτών». Έτσι, τα έργα θα μας οδηγήσουν μέχρι το θρόνο του Θεού, και αυτά τα έργα θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει, με την αγάπη θα κάνω καλά έργα, καλών φίλων για την πέρα του τάφου ζωή. Μάλιστα. Είναι σημαντικός ο ύμνος της αγάπης και είναι ένα ασφαλές κριτήριο για να βλέπει ο καθένας από εμάς σαν σε καθρέφτη
σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε.